κάθε περίπτωση αυτό το οποίο τονίζεται και στην ανακοίνωση και πρέπει να το πούμε γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, είναι ότι υπάρχουν δύο δρόμοι πρόσβαση προς το χιονοδρομικό. Ο ένας δρόμος είναι από το χωριό Καρδαρά, από το Λεβίδι που πάμε, δηλαδή προς το χιονοδρομικό. Ο άλλος δρόμος είναι από την πλευρά της Βιτίνας, την πλευρά της Βορτινίας. Ο δρόμος της Βιτίνας είναι μόνιμα κλειστός, μόνιμα κλειστός. Yeah. Δηλαδή, μία πασπάλα να έχει κλείνει. Yeah, yeah, γιατί κλείνει, γιατί πολύ απλά δεν ασχολείται κανένας από τον Δήμο της Βορτινίας για να κρατήσει ανοιχτό. Και βέβαια θα πει κάποιος ότι δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος Βορτινίας, είναι η περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση όμως η Βιτίνα είναι κλειστή μόνιμα από αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν όποιος θέλει να έχει πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο την έχει από την πλευρά του Καρδαρά. Μας εξηγούσε και ο Σωτήρης Παπαδημητρίου στις προάλλες ότι υπάρχει μια συμφωνία του Δήμου με την περιφέρεια. Ο Δήμος θα βάζει τα μηχανήματα να κρατάει ένα στο δρόμο από το πλευρά του Καρδαρά και να, η περιφέρεια να βάζει το αλάτι για να υπάρχει μια συνεργασία έτσι ώστε να είναι ανοιχτός. Επομένως, όποιος θέλει να έχει πρόσβαση στο χιονοδρομικό από αύριο και μετά, γιατί σήμερα δεν υπάρχει λόγος να ανέβει, δεν έχει πει κάτι, να το κάνει από εκείνο το κομμάτι. Μην πάει από την πλευρά της Βορτινίας, γιατί ο δρόμος είναι κλειστός. Και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι κλειστός όλο το χειμώνα. Άρα, μην το επιτρέψετε. Ούτε καν να το σκέφτεστε. Το λέω, γιατί αυτή την περίοδο στην ορεινή Βορτινία είναι φουλ από κόσμο από το τουρισμό. Και λεωφορεία.